Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πρώτο Παγκρίτιο Φεστιβάλ επιτραπέζιων παιχνιδιών στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του νερού Ρούβα σε συνδιοργάνωση με την ομάδα Επιτραπεζομάνιας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Εμείς στα νερά Ρούβας δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Διψάμε για ζωή. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της καραντίνας υπήρχε μια γενικότερη ανησυχία το πώς θα περνάμε τις ώρες μας κλεισμένοι στο σπίτι με την οικογένειά μας. Όλοι έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας, τα μέλη μιας οικογένειας και το καθένας να κρατάει μια ηλεκτρονική συσκευή στο χέρι. Αυτό ήταν το έναυσμα και συνεργαστήκαμε πρώτη φορά με την Επιτραπεζομάνια. Είμαστε εδώ σε αυτή την ημέρα την πάρα πολύ ωραία, σε αυτήν την ωραία διοργάνωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συνεργασία μας με το νερό Ρούβας. Μας έγινε αυτή η πρόταση για το φεστιβάλ που φυσικά αποδεχτήκαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και πιστεύουμε να τα αγαπήσει ο κόσμος, να τα αγαπήσουν όλοι οι οικογένειες, τα παιδιά και να γυρίσουμε όλοι στο παιχνίδι, στην αναλογική διασκέδαση. Μικροί και μεγάλοι αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή με τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γκέργερης ΑΕ, Νερό Ρούβας, Μιχάλη Ρολάκη, να στέλνει τα δικά του μηνύματα στα νέα παιδιά. Ο σκοπός μας είναι, σε μια εποχή γεμάτη τεχνολογία, να υπενθυμίσουμε στους γονείς και να παρουσιάσουμε στα παιδιά μια εναλλακτική πρόταση διασκέδαση, η οποία προσφέρει ουσιαστική σχέση με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Στόχος, αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και θα τα καταφέρουμε. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε όλοι μαζί εδώ, ότι το παιχνίδι το οποίο γίνεται με την ανθρώπινη επαφή έχει σημαντική αξία. Στην εποχή που η παγκόσμια συζήτηση γίνεται για τα παιδιά μας και τα παιδιά τα οποία είναι συνεχώς στις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι άξια συγχαρητηρίων γιατί δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το επιτραπέζιο παιχνίδι και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πνευματική τους ανάπτυξη αλλά και για την διέξοδο των παιδιών από όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον που μας κατακλείζει. Έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια και ανακάλυψαν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και διασκέδασης. Επιτραπέζια για όλες τις ηλικίες, για οποιονδήποτε θέλει να παίξει. Είναι πάντα μια καλή λύση. Και για να κάνεις παρέα, ας πούμε, που τώρα εμείς που δεν γνωριζόμαστε, απλά κάτσαμε μαζί να παίξουμε για να περάσουμε καλά. Ναι. Αυτό το παιχνίδι που παίζετε, πώς λέγεται? Αυτό λέγεται πανδημία. Είναι και επίκαιρο. υπάρχουν 4 αρρώστιες ναι. με τα χρώματα που κατακτούν τον πλανήτη και εμείς καλούμαστε να σώσουμε τον πλανήτη από τις 4 αυτές οι ιώσεις. Τώρα είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, η αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα. Στόχος των διοργανωτών είναι το Παγκρίτιο Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών να γίνει θεσμός.